ευχαριστήσω που ήρθατε και απόψε, παρά το κρύο. Ελπίζω να έρθετε και την επόμενη τέταρτη διάλεξη, γιατί θέλω να οδηγηθούμε σε μία μικρή, ας το πούμε, κορύφωση. Σήμερα θα αναφερθώ στην ανάλυση των συναισθημάτων και των παθών που επιχειρεί ο Χάιντεγκερ στο «Είναι και χρόνος» και κυρίως στις παραγράφους 29 και 30, για όσους ενδιαφέρονται να τα κοιτάξουν και μόνοι τους. Θα ήθελα όμως, πάνω σε αυτή τη βάση, πάνω στην ερμηνεία της ανάλυσης του Χάιντεγκερ, να προετοιμάσω το έδαφος για μια ερμηνευτική προσέγγιση ενός διηγήματος του Τολστόι, «Ο θάνατος» του Ιβάν Ήλιτς, που αποτέλεσε τη βάση στο Χάιντεγκερ για την ανάλυση της αγωνιώδους σχέσεως προς το θάνατο. Πολλά από αυτά που λέει ο Χάιντεγκερ για την έννοια της αγωνίας μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκρίνεια αν τις δούμε μέσα από αυτό το περίφημο διήγημα του Τολστόι, το οποίο απλώς το αναφέρει σε μία υποσημείωση ο Χάιντεγκερ, αλλά είναι εμφανές όσοι το έχουν διαβάσει ότι αποτέλεσε το βασικό οδηγητικό μύθο για την ανάλυση του θανάτου στον Χάιντεγκερ. Ίσως μέσα από το διήγημα αυτό να καταλάβουμε και καλύτερα τι εννοεί ο Χάιντεγκερ, ότι η αγωνιώδη σχέση με το θάνατο είναι προϋπόθεση, προαπέτηση για μια αυθεντική ύπαρξη, ό,τι και αν εννοεί αυτός ο βαρύγδουπος τίτλος. Την επόμενη φορά λοιπόν θα προσπαθήσω να αναλύσω με βάση τον Τολστόι την έννοια της αγωνίας του Χάιντεγκερ και να δείξω πώς ήδη στο «Είναι και χρόνος» προετοιμάζεται μία μετατόπιση από την αγωνία σε ένα είδος χαρούμενης κατάφασης του θανάτου, σε ένα είδος συμφιλίωσης με το θάνατο, στοιχεία που συγκροτούν αυτό που ο ύστερος Χάιντεγκερ ονόμαζε «Gelassenheit», έναν όρο που τον είχε πάρει από τον Μάιστερ Έκχαρτ, ένα μεγάλο μυστικιστή Γερμανό, και που έχει την καταγωγή του στη στοϊκή έννοια της αταραξίας, ή θα μπορούσαμε κατά λέξη να το αποδώσουμε, της γαλήνιας άφεσης. Θα δούμε πώς αυτό προετοιμάζεται ήδη στο «Είναι και χρόνος» και πώς ο Τολστόι μας δίνει κάτι σαν μια, αν θέλετε, εμπειρική επιβεβαίωση ή ψηλάχρηση αυτού που εννοεί ο Χάιντεγκερ. Θα ξεκινήσω σήμερα όμως με μία επισήμανση που μου έκανε ένας άγνωστός μου Τσέχος ψυχοθεραπευτής. Μου έστειλε ένα email, δεν ξέρω πώς και γιατί, και με το email αυτό και στο email αυτό μου επισήμανε ένα κείμενό του. Δυστυχώς δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του, πολλά σύμφωνα. Δεν έχει σημασία τώρα. Το ερώτημα που έθετε σε αυτό το κείμενο που μου έστειλε είναι όμως κέριο και σημαντικό. Λέει, ξεκινάει μάλλον αυτή την διατύπωση. Η φιλοσοφία, λέει, έχει μια υπερφύελη αλαζονική αξίωση. Θέλει να αναδείξει κάτι που είναι καθολικά έγκυρο για όλους τους ανθρώπους ξεχωριστά. Ο ψυχοθεραπευτής έχει να κάνει με το συγκεκριμένο άνθρωπο στην απόλυτη, μοναχική, μοναδική ιδιαιτερότητά του. Πώς μπορούν να συναντηθούν αυτά τα δύο άκρα? Δεν υποκρίνομαι ότι έχω την απάντηση, ούτε νομίζω ότι και αυτός έδωσε μία σωστή απάντηση. Το ερώτημα ασεωρεί. Μία πρώτη σκέψη που κάνω είναι ότι κάθε συνάντηση, όχι μόνο του ψυχοθεραπευτή με τον ασθενή, κάθε συνάντηση
με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ποτέ δεν συντελείται στο κενό. Και ο ψυχοθεραπευτής έχει ένα σύνολο πεπιθήσεων, αξιακών προτιμήσεων, αντιλήψεων, που συγκροτούν το θεωρητικό του υπόβαθρο, μέσα από το οποίο συναντά και ερμηνεύει τη φωνή του άλλου. Και ενίοτε αυτό το υπόβαθρο είναι έτσι δομημένο, ώστε στην πραγματικότητα να μην συντελείται συνάντηση, να μην συντελείται κοινωνία. Ένα διάλογο σκοφό ή μάλλον ένας αυταρχικός μονόλογος του ψυχοθεραπευτή απέναντι στον ασθενή. Πώς μπορεί να συμβάλλει η φιλοσοφία? Ίσως μέσω της αποδόμησης, όπως τα λέει ο Χάιντεγκερ, όλων εκείνων των πεπιθήσεων ή αντιλήψεων που επηρεάζουν αυτή τη συνάντηση αρνητικά, που την αποτρέπουν. Άρα η φιλοσοφία ως αποδόμηση μπορεί να έχει μία ευεργετική θεραπευτική επίδραση. Όχι προτείνοντας συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία θα μπορέσει να εφαρμόσει ο ψυχοθεραπευτής ως συνταγές, μακριά από μία τέτοια φιλοσοφική αντίληψη. Είναι και επικίνδυνο. Για να γίνει όμως μία αποδόμηση που να έχει ευεργετικές επιδράσεις, λέει ο Χάιντεγκερ, χρειαζόμαστε και έναν οδηγητικό μύτο για να σκητελέσουμε αυτή την αποδόμηση. Και κυρίως πρέπει να ξεκινήσουμε από έναν ορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης που να είναι όσο το λιγότερο μεταφυσικά επιβαρημένος. Αν ξεκινήσουμε από τον ορισμό που δίνει η χριστιανική παράδοση του ανθρώπου ως εικόνα και ομοίωση του Θεού, αυτός ο ορισμός δεν είναι λάθος, αλλά προϋποθέτει την πίστη. Ένας ευρύτερος ορισμός, πιο αποδεκτός ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν αυτή τη σχέση με την πίστη, συναντάται στον πλατωνικό αριστοτελικό κόσμο. Είναι ο περίφημος ορισμός του ανθρώπου ως ζώου που έχει λόγο, χαρακτηρίζεται από το λόγο. Και ο ορισμός αυτός, κατά τον Χάιντεγκερ, είναι πολύ μεταφυσικά προσανατολισμένος, έχει και δυσκολίες και χωρίς να είναι λάθος, δεν λέει ποτέ ο Χάιντεγκερ ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν λάθη. Καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε από μια πολύ στοιχειοδέστερη προσέγγιση του ανθρώπου που δεν προϋποθέτει πολύ μεγάλο μεταφυσικό φορτίο, αναπόδεικτο. Και μια τέτοια, λέει, προσέγγιση τη βρίσκουμε αν ξεκινήσουμε από μια πλού τύπου φαινομενολογική παρατήρηση ότι ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στο είναι του, απέναντι στην ύπαρξη που πρέπει ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιεί και να επιτελεί, δεν μπορεί να έχει μία σχέση επιστημονικής ουδετερότητας ή ανεροληψίας. Η σχέση μας με το είναι μας είναι σχέση πρακτικής, μέρημνας και ενδιαφέροντος. Δεν έχουμε απέναντι στο είναι μας τη δυνατότητα μιας αδιάφωνης, αμερόληπτης σχέσης ανάλογης με εκείνη που έχει ένας επιστημονικός παρατηρητής που παρατηρεί τις κινήσεις των πλανητών. Άρα, το πρώτο βασικό δεδομένο το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε είναι ότι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από μία αναπόδραστη μέρημνα για το εκάστοτε δικό του είναι. Η θέση αυτή μοιάζει λίγο εγωκεντρική. Ενδιαφέρον μόνο για το δικό μου είναι. Τι σημαίνει αυτή η αναφορά στο δικό μου είναι? Δεν έχουμε να κάνουμε πάλι με έναν ιδιότιμο ατομοκεντρισμό? Δεν έχουμε να κάνουμε ένα επικίνδυνο ατομικισμό?
και ο άλλος, οι άλλοι που εμφανίζουν. Ας πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Ο Χάιντεγκερ έχουμε πει ότι αποφεύγει να χρησιμοποιεί όρους που στην φιλοσοφική παράδοση έχουν αποκτήσει ένα βεβαρημένο φορτίο. Δεν μιλάει ούτε για πρόσωπο, ούτε για υποκείμενο, ούτε για άνθρωπο. Λέει, ο άνθρωπος εδώ πέρα θεματοποιείται από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Αντί για άνθρωπο μιλάω για Dasein. Ένας όρος που, όπως είπαμε, καλώς παραμένει αμετάφραστος, είναι δύσκολος όρος. Θα αποδίδαμε τον όρο αυτό ως είναι εδώ ή είναι εκεί. Όπου η έννοια του εδώ, επαναλαμβάνω, ή η έννοια του εκεί, δεν έχει χωρική σημασία, το επαναλαμβάνω, έχει τροφική σημασία, τρόπο εκφράζει. Με ποιο τρόπο είμαι εδώ. Το μοντέλο, το είχα επαναλάβει και τις προηγούμενες φορές, το επενθυμίζω, αφορά την καθημερινή φράση που λέμε όταν το παιδί μας πάει να κοιμηθεί και φοβάται στο δωμάτιό του, του λέμε μη φοβάσαι, θα είμαι εγώ εδώ ή θα είμαι εγώ εκεί. Μοιάζομαι για σένα, με ρυμνώ για σένα και άρα μην ανησυχείς. Το είμαι εδώ εκφράζει αυτή τη μέρη, αυτό το ενδιαφέρον. Αυτή την πρακτική σχέση. Και αυτή η πρακτική σχέση, λέει στο ενδιαφέρον, δεν είναι μια σχέση που μεσολαβείται από τη συνείδηση, από πεπιθήσεις αντιλήψεις. Μεσολαβείται από συνέστημα. Από πάθος, με την αρχαία ελληνική έννοια. Από θυμικές διαθέσεις. Σήμερα θα αναφερθώ σε αυτό το κεφαλαιόδες ζήτημα, που νομίζω ήταν από τα πιο εύστοχα πράγματα που επιτέλεσε ο Χάιντεγκερ, στη σημασία που έχει η θυμικότητα του ανθρώπου στη συγκρότηση της σχέσης του με τον εαυτό, στη συγκρότηση αυτού που θα λέγαμε απλά της ταυτότητάς του. Άρα, μην περιμένουμε από τον Χάιντεγκερ και ούτε από αυτά που θα σας πω μία εξαντλητική θεωρία των συναισθημάτων. Αυτό το οποίο έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει ότι τα συναισθήματα παίζουν ένα συγκροτητικό ρόλο στη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Και ότι άρα τα συναισθήματα δεν έχουν απλά το χαρακτήρα μιας συνοδείας των ορθολογικών μας σκέψεων, στοχασμών και συλλογισμών, αλλά ότι τα συναισθήματα έχουν μια δική τους ιδιάζουσα ορθολογικότητα που μας αποκαλύπτει ένα στοιχείο του εαυτού μας που δεν θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσω καμιάς άλλης δραστηριότητας. Τα συναισθήματα έχουν και αυτά μια ιδιάζουσα γνωστική ή, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, διανυκτική διάσταση. Μας διανύγουν κάτι. Το λέει διανυκτική ο Χάιντεγκερ για να αποφύγει τους όρους συνείδηση, γνώση, επίγνωση, θα ενδιαφέρει να δηλώσει ότι αυτή η σχέση της διάνυξης είναι μια σχέση που φαίνεται όχι μέσα από τις γλωσσικά διατυπωμένες αντιλήψεις μας, αλλά που φαίνεται εμέσως μέσα από τον τρόπο που ενεργούμε και πράττουμε. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το πώς πράττουμε από το πώς σκεπτόμαστε. Το ποιοι είμαστε φαίνεται ενίοτε καλύτερα όχι στον τρόπο που μετά σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο πράττουμε σε συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις. Στις πράξεις μας ή με τις πράξεις μας δηλώνουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Σημαίνει τώρα μέρημνα για το είναι. Τι σημαίνει ενδιαφέρομαι για το είναι. Να σας πω ότι με ένας τρόπος πρώτης προσέγγισης που κάνει λίγο πιο κατανοητή αυτή την πολύ αφηρημένη ανάλυση,
μπορεί να ξεκινήσει από έναν όρο παραδοσιακό που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για ηθικά νοικομάχια. Ο Χάιντιγκερ συνήθισε να λέει από το 23 μέχρι το 27 ότι ο μεγαλύτερος φαινομενολόγος που έχει γεννηθεί και έχει υπάρξει ποτέ ήταν ο Αριστοτέλης, όχι όμως των θεωρητικών κειμένων, των κειμένων που παραδείγματος χάρη είναι τα μετά τα φυσικά, αλλά των κειμένων που αναλύει το ηθικό και πολιτικό πράτη των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη τα ηθικά νοικομάχια είναι ένα τέτοιο θεμελιώδες έργο, το οποίο για τον Χάιντιγκερ δεν είναι πια μια απλή ηθική θεωρία, είναι μια αντολογία του ανθρώπινου πεπερασμένου πράτη. Η ανθρώπινη περατότητα είναι στο επίκεντρο των ηθικών νοικομαχίων του Αριστοτέλη. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι στην ουσία μεριμνώ για το είναι μου, κάπως έτσι το μεταφράζει ο Χάιντιγκερ, στις περίφημες παραδόσεις που έκανε πριν γράψει το είναι και χρόνο και που αποτέλεσαν τη βάση για το είναι και χρόνο. Μεριμνώ για το είναι μου σημαίνει ότι θέτω κατά κάποιο τρόπο ένα πρακτικό ηθικό ερώτημα. Και το κεντρικό ηθικό ερώτημα για τον Αριστοτέλη είναι ποιος βίος είναι ο καλύτερος δυνατός για μένα. Είναι το ερώτημα για το ποιος είναι ο αγαθός βίος για μένα. Ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος να ζω, και για τον Αριστοτέλη σημαίνει αυτό να ζω όχι απλά να περιφέρομαι δεξιά και αριστερά, σημαίνει να πράττω. Η ζωή είναι το σύνολο των πράξεών μας. Η ζωή συνίσταται σε τίποτα άλλο από δραστηριότητες και πράξεις. Και μέσα αυτό το σύνολο δραστηριοτήτων και πράξεων εξυφαίνεται και το θεωρητικό πεδίο μέσα από το οποίο προσεγγίζουμε τη ζωή μας. Άρα, μεριμνού για το είναι μου σημαίνει θέτω αυτό το ερώτημα. Και τώρα λέει ο Χάιντιγκερ, υπάρχουν, αλλά και ο Αριστοτέλης, πολλοί τρόποι για να θέσει κανένας αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα αυτό μπορεί να τεθεί με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο, παραδείγματος χάρη, όταν θέλω να αναστείλω κάποιες άμεσες προθέσεις μου, να ακυρώσω κάποια άμεσα σχέδια μου, χάρη μέσω πρόθεσμων σχεδίων, λέω για παραδείγμα. Δεν θέλω να γίνω πρίτανης τώρα, διότι αν γίνω, αυτό θα με εμποδίσει στο μέσο μακροπρόθεσμο στόχο μου να γράψω ένα σημαντικό βιβλίο. Με εμποδίζει αυτό στη συγγραφή. Μπορώ να γίνω πρίτανης, αλλά για μένα σημαντικότερο είναι να γράψω ένα σημαντικό βιβλίο. Από ήδη από αυτή την πράξη και επιλογή, δηλώνω ποιος θέλω να είμαι. Όμως, εδώ κινούμε σε ένα πλαίσιο αυτονόητων προϋποθέσεων. Λέω, για μένα είναι σημαντικότερο να είσαι καλός ερευνητής ή συγγραφέας παρά ένας καλός πρίτανης. Ακολουθώ όμως ευνίωτε κάποια πρότυπα που έχω στην μυαλό μου, αξιακά, τα οποία ισχύουν για μια κοινότητα ανθρώπων στην οποία και εγώ συμμετέχω. Θεωρώ αυτά τα πρότυπα περίπου ως δεδομένα και με βάση αυτό κάνω την επιλογή μου. Έτσι είναι η φίλη μου, είναι συγγραφής, μαζί με αυτούς έχω μεγαλώσει, αυτά είναι τα πρότυπα, τα δέχομαι. Δεν θέτω το ερώτημα ριζικά, αλλά προσανατολίζομαι ήδη σε κάποιες παγιωμένες, θεσπισμένες αρχές. Σε πρότυπα τα οποία αναλαμβάνω και με βάση αυτό κάνω μια επιλογή. Μπορώ να επιλέξω να αμφισβητήσω, να θέσω υποερώτηση, υποεξέταση, ακόμα και το πρότυπο του συγγραφέα. Εν ονόματι μιας άλλης αξίας. Αλλά η αμφισβήτηση αυτή δεν θα είναι ριζική εάν γίνει στο όνομα κάποιων προτύπων που ισχύουν πάλι σε μια κοινότητα ως αυτονόητα. Τι σημαίνει αυτό? Θέτουμε το ερώτημα ποιος θέλω, πώς θέλω να ζω,
τότε με ένα ριζικό τρόπο, όταν αμφισβητώ όλα τα δεδομένα κανονιστικά πρότυπα που έχω στη διάθεσή μου και αναζητώ να βρω μια απάντηση απευθύνοντας αυτό το ερώτημα καθαρά στον εαυτό μου. Ποιος θέλω εγώ να είμαι. Ανεξάρτητα από τι ισχύει ως προδεδομένο, ως απόλυτη αιώνια αξία στην κοινότητά μου. Το ριζικό ερώτημα προϋποθέτει λοιπόν μια κατάσταση ριζικής αμφιβολίας, αμφισβήτησης, αλλά και μια κατάσταση ανασφάλειας. Πού θα προσανατολιστώ για να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Ουσιαστικά ρίχνομαι πίσω απόλυτα στον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση. Είναι σαν να είσαι στη θάλασσα, ναυαγός, κύματα τεράστια και η μόνη δυνατότητα για να σωθείς να αγκαλιάσεις τα κύματα. Αυτή είναι η εικόνα. Όμως, ένα τέτοιο ερώτημα, λέει ο Χάιντεγκερ και ο Αριστοτέλης, θα έχανε τη σοβαρότητά του αν δεν το έθετες πάντα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχει συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό το ερώτημα έχει νόημα πάντα όταν τίθεται σε μια κατάσταση την οποία δεν έχουμε επιλέξει εμείς. Είμαι Έλληνας, μιλάω την ελληνική γλώσσα. Γεννήθηκα την περίοδο της δικτατορίας. Διαμορφώθηκα μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο. Έχω αυτά τα ήθη και έθνη. Έχω αυτή την ταξική καταγωγή. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Η μητέρα μου ήταν από αγροτική οικογένεια. Όλα αυτά δεν τα επέλεξα. Το ερώτημα πώς θέλω να ζω, εάν αποκοπεί από τις συγκεκριμένες συνθήκες με τις οποίες έχω εγώ ρηχθεί, στις οποίες είμαι ερημένος, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, θα ήταν ασόβαρο. Δεν θα είχε βάρος. Βάρος αποκτάει όταν έχω αναγνωρίσει ότι οι δυνατότητες να απαντήσω αυτό το ερώτημα μου έχουν διαμορφωθεί μέσα από την κατάσταση στην οποία έχω ρηχθεί. Και αυτό δεν μπορώ να τα ακυρώσω. Αυτό το παίρνει ο Χάιντεγκερ, το στοιχείο δηλαδή ότι πάντοτε κινούμε σε ένα πλαίσιο που δεν μπορώ να το επιλέξω και που είμαι υποχρεωμένος να το λάβω υπόψη. Αυτό το στοιχείο, αυτή τη θέση, την έχει αντλήσει από το μεγάλο αυτό δανό θεολόγο, τον Σέρεν Κίκερμπορν, και κρατάω το τετραδιάκι για να σας διαβάσω ένα χωρίο του Κίκερμπορν που δείχνει από πού ο Χάιντεγκερ άντλησε αυτό το στοιχείο της ερημενότητας, βέβαια με ένα θεολογικό μανδύ, το άντλησε από τον Κίκερμπορν και το χωρίο αυτό είναι από το περίφημο κείμενο του Κίκερμπορν που λέγεται «Η Επανάληψη». Σας διαβάζω σε μια δική μου αδέξια, αδόκιμη μετάφραση. Δεν ξέρω δανέζικα, από τα γερμανικά το πήρα. Οπότε τη γερμανική μετάφραση είναι εξαιρετική. Έτσι λέμε. Λέει ο Κίκιο στην επανάληψη. Θα σας βάλω λίγο και τον Τεσού, έτσι, που δεν έχει ουσία, αλλά απλώς για να έχουμε και μία αίσθηση του τρόπου που γράφει αυτός ο υπέροχος δανός θεολόγος, έτσι. Βαρέθηκα να ζω. Ο κόσμος μου προκαλεί ναυτία. Ο Σάρτρ ακολούθησε. Είναι άνοστος ο κόσμος. Δεν έχει μήτε αλάτι, μήτε νόημα. Ποτέ δεν θα ήθελα να τρέφομαι με την εξήγηση που δίνουν οι ανθρώποι.
οι άνθρωποι. Όπως βυθίζουμε το δάχτυλο στη γη για να δούμε σε ποια χώρα βρισκόμαστε, έτσι βυθίζω το δάχτυλο στη ζωή. Δεν μυρίζει τίποτα. Πού είμαι, ο κόσμος, τι σημαίνει αυτό, τι πάει να πει αυτή η λέξη, ποιος με κορόιδεψε, και αφού με έριξε εδώ, σε αυτό το χρόνο, σε αυτό το τόπο, σε αυτό το σώμα, σε αυτά τα συναισθήματα, με εγκατέλειψε. Εδώ ο Κίκεργο το θέτει σε ένα θεολογικό τρόπο, έτσι, κάποιος με έριξε, χάρη και δεν παίρνει αυτό το στοιχείο, σημασία έχει ότι είμαι ερημένος. Είμαι εγκαταλειμμένος. Ποιος είμαι, πώς εισήλθα στον κόσμο, γιατί δεν με ρώτησαν, γιατί δεν με ενημέρωσαν για τα ήθη και τα έθιμα, αλλά με έβαλαν στη γραμμή, λες και με εξαγόρασε κανένας στρατολόγος, δηλαδή με στρατολογήσει. Αυτό, αυτή η μεταφορά του στρατού δείχνει ότι είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ ορισμένα πράγματα και μέσα από την αποδοχή αυτών μου διανοίγονται ορισμένες συγκεκριμένες δυνατότητες. Ο Χάιντεγκερ παίρνει αυτό το στοιχείο, ότι είμαι ερημένος σε μία κατάσταση, την οποία δεν μπορώ εγώ να ακυρώσω. Και πρέπει να το λάβω υπόψη μου όταν θέλω να θέσω με σοβαρότητα το πρακτικό ερώτημα πώς θέλω να ζω. Όμως, ταυτοχρόνως, η αποδοχή αυτής της υποχρεωτικής ερημενότητας δεν συνεπάγεται την απώλεια της ελευθερίας, αλλά αντιθέτως, διανοίγονται τώρα συγκεκριμένες δυνατότητες που μου επιτρέπουν να επιλέξω εγώ ίδιος. Και εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι, εάν πραγματικά θέτω εγώ το ερώτημα αυτό με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η επιλογή να γίνεται από μένα τον ίδιο και να έχει σαν στόχο τον ίδιο μου τον εαυτό. Το πρακτικό ερώτημα για τον Χάιντεγκερ σημαίνει ότι τότε το θέτω με ένα ριζικό και αυθεντικό τρόπο όταν έχω επιλέξει τον ίδιο μου τον εαυτό. Η αυθεντικότητα, λέει ο Χάιντεγκερ, του ερωτήματος σχετίζεται με μια επιλογή. Επιλέγω τον ίδιο μου τον εαυτό. Εγώ ίδιος επιλέγω και καθορίζω ποιες είναι οι δυνατότητες που αφορούν στον εαυτό μου. Προσέξτε όμως τι σημαίνει αυτό. Λέει ο Χάιντεγκερ, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσανατολιστώ σε κάποια συγκεκριμένα περιεχόμενα που μου δίνει η ιστορία, η κοινωνία κτλ. Αλλά προτού προσανατολιστώ σε συγκεκριμένα περιεχόμενα, να θέσω το ερώτημα. Εγώ είμαι αυτός που επέλεξε. Ή επέλεξε η κοινωνία, ο άλλος ή πολλοί, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, αυτές τις δυνατότητες. Και προσέξτε τι λέει εδώ πάλι ο Χάιντεγκερ. Αυτό που θα επιλέξω δεν σημαίνει ότι θα με διαφοροποιήσει από τους άλλους αναυθεντικούς. Τα ίδια περιεχόμενα θα επιλέξω. Θα επιλέξω να είμαι γιατρός, να είμαι πατέρας, να είμαι καλός πρίτανης, να είμαι. Αλλά θα είναι επιλογή που θα προϋποθέτει ότι έχω επιλέξει εγώ ίδιος. Αυτοδυνάμως, μέσα από τη δική μου κριτική εξέταση του τι προσυδειάζει στον εαυτό μου. Όχι όμως στη βάση προτύπων, αξιών, που μία κοινότητα ή οι πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητα στοιχεία. Επιλέγω τον εαυτό μου, λέει ο Χάιντεγκερ, είναι κάτι σαν ένα φορμαλιστικό στοιχείο. Δεν σημαίνει επιλέγω κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι η προϋπόθεση για να πω ότι αυτό που επέλεξα τελικά το συγκεκριμένο έχει γίνει με όρους αυθεντικούς δικούς μου και όχι με όρους επιβολής έξωθεν προτύπων. Άρα, αυθεντικότητα σημαίνει όχι ότι ξαφνικά επιλέγω έναν φανταστικό κόσμο δυνατοτήτων, ότι είμαι κάτι τελείως διαφορετικός από τον αναυθεντικό άνθρωπο, είμαι ο ίδιος. Ο αναυθεντικός άνθρωπος, ως προς τα περιεχόμενα, αλλά ο τρόπος που σχετίζομαι τις δυνατότητες είναι διαφορετικός. Η σχέση με τις δυνατότητες αυτές που υπάρχουν είναι σχέση κριτικής εξέτασης
κριτικού ελέγχου και ελεύθερης επιλογής στη βάση του τι πραγματικά θέλει ο εαυτός μου πραγματικά να είναι, ποιος θέλω να είναι. Πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε πώς μπορεί να ξεχωριστεί αυτό το φορμαλιστικό στοιχείο επιλέγω τον εαυτό μου από τα συγκεκριμένα περιεχόμενα πάνω στον οποίο προβάλλουμε τον εαυτό μου. Αλλά ο Χάιντιγκερ θεωρεί ότι μόνο μέσα από αυτή τη διάκριση μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυθεντική επιλογή. Πώς εμφανίζεται τώρα αυτή η διάκριση, ποιος ο εαυτός μου, ποιος είναι ο ίδιος εαυτός μου. Λέει ο Χάιντιγκερ τώρα, και εδώ αρχίζει το όλο ενδιαφέρον, ότι αυτή η διανυκτότητα του εαυτού μου συγκροτείται σε δύο επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο, ή μάλλον σε ένα επίπεδο πιο αυτονόητο, είναι όταν συγκροτώ τον εαυτό μου σχεδιάζοντας εγώ ίδιος, προβάλλοντας τον εαυτό μου σε δυνατότητες. Αλλά εκεί έχω το στοιχείο της ελεύθερης επιλογής. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι έχει εμφανιστεί σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η αίσθηση ότι είμαι υποχρεωμένος να σχετιστώ με το ίνο, με τον εαυτό μου σε ένα απόλυτα καθαρό και αδιαμεσολάβητο επίπεδο. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσω των συναισθημάτων. Μέσα από τα συναισθήματα, λέει ο Χάιντιγκερ, άγεται το Dasein, ο άνθρωπος, ενώπιον του εαυτού του. Και καταλαβαίνει ότι είναι υποχρεωμένος, θέλει δεν θέλει, να συσχετιστεί με το είναι του και τον εαυτό του. Είναι υποχρεωμένος να θέσει το ερώτημα, πώς θέλω να ζω. Τα συναισθήματα, οι θυμικές διαθέσεις, αποκαλύπτουν αυτό που λέει ο Χάιντιγκερ, τη γεγονικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, την ερημενότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, το γεγονός ότι είμαι υποχρεωμένος από το είναι μου να συσχετιστώ με το είναι μου, με την ύπαρξή μου. Αυτή την υποχρεωτικότητα, γεγονικότητα, την αναδεικνύουν τα συναισθήματα, τα πάθη, θυμικές διαθέσεις. Εκεί ερχόμαστε σε αναμέτρηση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το πώς θα το πραγματοποιήσουμε θα είναι το δεύτερο επίπεδο που θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά, στο επίπεδο των προβολών, των σχεδιασμών κτλ. Αλλά το κρίσιμο είναι τι σημαίνει ότι μέσω των συναισθημάτων, των παθών και των θυμικών διαθέσεων άγομαι ενώπιον του ίδιου μου τον εαυτού, έρχομαι αντιμέτωπος με τον εαυτό μου. Εδώ ήδη υπάρχει ο περιγμός ότι αυτό που λέγαμε παραδοσιακά αυτοσυνειδησία, η ανθρώπινη αυτεπίγνωση, η αυτογνωσία, η αυτοσχεσία, συγκροτείται σε ένα πρώτο θεμελιώδες επίπεδο μέσω των συναισθημάτων, των παθών και των θυμικών διαθέσεων. Πώς? Ωραία. Η θέση είναι ωραία. Συγκεκριμένα, πώς γίνεται αυτό? Καλό είναι να πάμε σιγά σιγά. Ο Χάιντιγκερ την ανάλυση του τη στηρίζει σε μεγάλο βαθμό στο δεύτερο βιβλίο της ρητορικής του Αριστοτέλη, όπου εκεί έχουμε μια πρώτη ερμηνευτική της καθημερινής συμπεριφοράς του ανθρώπου, λέει ο Χάιντιγκερ. Βέβαια αυτά τα στοιχεία που παίρνει από τον Αριστοτέλη τους δίνει μια οντολογική, ας πούμε, χρειά. Τι σημαίνει αυτός ο βαρύγδουπος όρος, ελπίζω να φανεί στην πορεία. Τι λέει ο Αριστοτέλης? Καταρχάς λέει ο Αριστοτέλης ότι τα πάθη, τα συναισθήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο φόβος, η οργή, ο φθόνος, δεν είναι απλά στοιχεία ψυχικά που έχουν ένα υποκειμενικό ανθρωπολογικό στοιχείο. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης λέει ότι αυτά τα στοιχεία, αυτά τα πάθη, αυτά τα συναισθήματα έχουν ένα γνωστικό χαρακτήρα. Διανοίγουν κάτι, φανερώνουν κάτι, αποκαλύπτουν κάτι. Τι είναι αυτό που αποκαλύπτουν? Ας πάρουμε, λέει, ορισμένα χαρακτηριστικά. Ας πάρουμε το φόβο, την οργή, το φθόνο. Σε αυτά τα συναισθήματα βλέπουμε ορισμένα κέρια βασικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς,
σε ένα συνέστημα πάντα έχουμε μία μορφή εκφραστικής συμπεριφοράς. Έτσι. Όταν φοβάμαι, νιώθω ένα σφίξιμο, μπορεί να υδρώνω, έτσι, μπορεί να αισθάνομαι ένα πόνο στο στομάχι και όλο αυτό εκφράζεται μέσα από τις μυϊκές συσπάσεις που κάνω. Το συνέστημα επίσης μου προκαλεί πάντοτε, αποτελεί το κίνητρο για να ενεργήσω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προχωρώ, ξέρω εγώ, σε ένα δάσος γερμανικό, ελβετικό, πολύ σκοτεινό. Ξαφνικά βλέπω μια σκιά, τη σκιά την παίρνω για αρκούδα, φοβάμαι και αυτός ο φόβος που με κυριεύει με οδηγεί σε ορισμένες αντιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να τρέξω να κρυφτώ πίσω από ένα δέντρο. Ή αυθόρμητα να τρέξω να πάρω ένα, να σκύψω να πάρω ένα ξύλο. Ή μπορεί να με οδηγήσει στην απόλυτη ακινησία. Μπορεί να φοβηθώ τόσο πολύ, έτσι, που να παγώσω από το φόβο. Και αυτό το πάγωμα είναι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που έχει το κίνητρο στο συνέστημα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που είπα, σπάσεις προσώπου, μυϊκές, εκφραστική συμπεριφορά ή πράξη που κάνω, είναι στοιχεία που έχουν αντιμετωπιστεί συχνά, που έχουν αναδειχθεί συχνά. Το τρίτο όμως είναι το βασικότερο, ότι τα συναισθήματα, λέει αυτά, έχουν, μιλώντας φαινομενολογικά, ένα αποβλεπτικό αντικείμενο. Αναφέρονται σε μία κατάσταση πραγμάτων. Τι σημαίνει κατάσταση πραγμάτων? Όλα αυτά τα συναισθήματα στηρίζονται σε μία κρίση, σε μία άποψη, σε μία γνώμη που έχει αξίωση αλήθειας. Φοβάμαι για τη σκιά που βλέπω είναι μία αρκούδα. Η αρκούδα είναι ένα ζώο απειλητικό. Ο φόβος ενέχεται, στηρίζεται, προσέξτε, ο φόβος στηρίζεται στη γνώμη που έχω ότι αυτή η σκιά είναι μια αρκούδα και ότι η αρκούδα είναι ένα απειλητικό ζώο που μπορεί να μου προκαλέσει κακό. Οργίζομαι διότι, λέει ο Αριστοτέλης, αδίκως και αδικαιολογήτως ποτάδε Ταυλόπουλος με απαξίωσε, με περιφρόνησε, με υποτίμησε. Και αυτόν προκάλεσε οργή. Νιώθω φθόνο και ζήλια, διότι ο γείτονάς μου κέρδισε το λότο και όχι εγώ. Φθονώ, για κάποιο λόγο. Λέει ο Αριστοτέλης ότι υπάρχει μια ορθολογική διάσταση σε όλα τα συναισθήματα. Υπάρχει μια αναφορά σε μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία αυτή η κατάσταση πραγμάτων κρίνω εγώ ότι είναι καλή ή κακή για μένα. Η αρκούδα είναι απειλητική για μένα, έτσι. Η οργή είναι ότι η απαξίωση είναι κακή για μένα, είναι προσβλητική για το χαρακτήρα μου, έτσι. Η ζήλια είναι ότι μου έτυχε κάτι που αντί να το ζήσω εγώ, το έζησε ο άθλιος, ο διπλανός. Λέει τώρα ο Αριστοτέλης, φοβάμαι, διότι βλέπω ένα μάλλον φουτούρουμ, δηλαδή ένα απειλητικό μελλοντικό κακό, το οποίο σχετίζει με την αρκούδα. Φοβάμαι, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν φοβάμαι και μετά βρίσκω κάτι απειλητικό, αλλά πρώτα βρίσκω κάτι απειλητικό και αυτό μου προκαλεί φόβο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό, φαίνεται παράξενο, είναι αυτονόητο, δεν είναι? Βλέπω ότι κάτι με απειλεί και τότε αρχίζω να φοβάμαι. Κάθε το Χάιντερ και λέει κάτι το παράλογο εδώ πέρα, φαινομενικά. Ο φόβος, λέει, δεν προέρχεται από το ότι διαπιστώνω την ύπαρξη ενός απειλητικού κακού και μετά εγώ φοβάμαι. Αλλά αυτό το απειλητικό κακό, λέει, το βλέπω ως απειλητικό μέσα από το φόβο. Κατά τρόπο, χωρίς το φόβο δεν το βλέπω απειλητικό. Σαν να προηγείται ο φόβος απέναντι στην απειλή, το οποίο είναι παράλογο. Τι φαινομενολόγος είναι αυτό? Άσε που λέει το αντίθετο, Αριστοτέλη. Μας κοροϊδεύει.
Είναι γεγονός ότι αυτός ο Χάιντινγκ όταν γράφει, παιδιά φορές εμπερδεύει με τον τρόπο που γράφει και πρέπει να σκύψει πολύ προσεκτικά στο κείμενο για να μην βγει κάτι το τελείως παράλογο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, προσέξτε, να είσαι ευμενής αναγνώστης. Υπάρχουν πολλοί που είναι αντίπαλοι του Χάιντινγκ. Εκ των προτέρων έχουν ακούσει για τον Χάιντινγκ, τους πιάνει τεταρτέως. Μα ακούνε Χάιντινγκ και σηκώνει τη τρίχα καλύτερα. Για διαφόρους λόγους. Ναζιστής, ανορθολογικός, ό,τι θέλετε. Άσε που απάντησε τη Χάννα Άρεντ, το πότε για πολλούς. Πολύ κακό αυτό. Επειδή αγαπάμε τη Χάννα Άρεντ, μισούμε τον Χάιντιγκερ. Αλλά όπως είπε η Χάννα Άρεντ, η συγχώρηση πραγματική προϋποθέτει να συγχωρέσει το συμπόρητο. Οπότε το συγχωρούμε. Λοιπόν. Λέει λοιπόν τώρα ο Χάιντιγκερ. Φοβάμαι και γι' αυτό νιώθω κάτι ως απειλητικό. Αυτό είναι παράλογο. Το ίδιο συμβαίνει και με το φθόνο. Δεν μπορείς. Κάτι συμβαίνει σε κάποιον διπλανό και αυτό μου προκαλεί το φθόνο. Η κατάσταση πραγμάτων που θεωρούμε καλή ή κακή είναι η αιτία για το φθόνο, για τη ζήλια, για την αγκά. Υπάρχουν όμως άλλες καταστάσεις. Ο Αριστοτέλη, ο Σπινόζα, θεωρεί ότι τα δύο θεμελιώδη Grundaffekte που λένε στα γερμανικά, τα δύο θεμελιώδη συναισθήματα πάντα είναι η χαρά και η λύπη. Για άλλους δεν είναι η χαρά. Τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Χαρά όμως και η δραστηριότητα που νιώθουμε ότι μας προκαλεί χαρά έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι η δραστηριότητα που θεωρούμε ότι είναι ευεργετική για τη ζωή μας φαίνεται ότι είναι ευεργετική μέσα από τη χαρά που νιώθουμε. Αν δεν νιώθαμε τη χαρά, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η δραστηριότητα είναι καλή για τη ζωή μας. Δηλαδή, μέσα από το συνέστημα της χαράς, νιώθουμε κάτι ότι κάνει τη ζωή μας να είναι όμορφη. Ας πω ένα παράδειγμα από τον Κάντ. Λέει ο Κάντ, ας πούμε, το ωραίο είναι συνέστημα. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, περνάμε κάπου από ένα δρόμο, φανταστείτε μελαγχολική κατάσταση, βροχή, κρύο, ό,τι θέλετε, φανταστείτε η αγανακτισμένη από τη μια, τη βουλή από την άλλη, ό,τι θέλετε να φανταστείτε, και ξαφνικά εκεί περπατάς, ας πούμε, σε μια μαύρη κατάθλιψη, δίπλα σου λέει, είναι περίπου ένα παράδειγμα του Κάντ, αλλά με άλλους όρους, ένα ωραίο πρόσωπο. Και ξαφνικά νιώθεις μια υπέροχη ευεξία. Και λες, τι ωραίο. Το λες τι ωραίο. Και αυτό το ωραίο φαίνεται στο συναίσθημα που βάζεις. Για φανταστείτε να έλεγε κάποιος, τι ωραίο. Αυτό θα ήταν ή δεν ξέρει τη λέξη, πώς χρησιμοποιείται, ή κάνει πλάκα. Τι ωραίο, δηλαδή, σαν χαμάρα μου λες. Άρα, εδώ μέσα από το συναίσθημα καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι ωραίο. Η ύπαρξη του συναισθήματος είναι το κριτήριο για να είναι ωραίο. Το αντικείμενο. Χωρίς την ύπαρξη του συναισθήματος δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση πραγμάτων που εμείς θεωρούμε και αξιολογούμε θετικά ως ωραία. Εδώ υπάρχει στενή σχέση θυμικότητα και κατάσταση πράγματος. Ο Αριστοτέλης λέει επίσης ένα παράξενο ότι η φιλία είναι επίσης κάτι σαν ένα συγγενικό πάθος, συνέστημα. Και πώς φαίνεται ότι μας αρέσει ένας άνθρωπος? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τα συναισθήματα που δείχνουμε όταν είναι αυτός παρόν, δίπλα μας. Έτσι. Μπορεί να έρθει κάποιος και να λέει «Φίλος σου είμαι, θα σε ψηφίσω», αλλά βλέπεις από το παγερό ύφος αυτού και καταλαβαίνεις, θα σου ρίξει μαύρο. Έτσι. Αν μας αρέσει κάποιος, το δείχνει μέσα από τα συναισθήματα που προβάλλουμε, που αναδεικνύουμε όταν είναι δίπλα μας. Άρα λέει ο Αριστοτέλης εδώ, η φιλία είναι συγκροτητική για το αν η κατάσταση πραγμάτων που ζούμε είναι θετική ή όχι. Άρα εδώ η θυμικότητα
συγκροτεί και την κατάσταση πραγμάτων που διανύγεται, ως καλή ή κακή. Στο φόβο όμως δεν συμβαίνει αυτό. Στο φθόνο δεν συμβαίνει. Στη ζήλια γιατί ο Χάιντεγκερ. Προσέξτε τι θέλει να πει ο Χάιντεγκερ. Αυτό μπορεί να φανεί κάπως καλύτερα αν πάρουμε ένα περίπου αντίστοιχο συνέστημα τη συμπόνια. Το γεγονός ότι συμπάσχουμε κάποιον. Βλέπουμε το κακό που συμβαίνει σε κάποιον, βλέπουμε ότι συμβαίνει κάτι, ας πούμε, στην Αφρική. Βλέπουμε ότι ένας δικτάτορας, ας πούμε, εξοντώνει μια ολόκληρη φυλή ή αφήνει παιδιά μιας φυλής να πεθάνουν λόγω ύψης νερού. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε, ίσως επειδή έχουμε πάθει τρομερή αναισθησία κιόλας, μια απαθή διαπιστωτική σχέση με το συμβάν. Λέμε το καταγράφω. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα, ορισμένες φορές, γιατί είμαστε σκληραβολημένοι πλέον από την τηλεόραση, υπάρχει πιθανότητα πραγματικά να συμπονέσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση, όταν είμαι απαθής και κάνω μια απλή διαπίστωση, αυτό σημαίνει ότι το είναι μου εαυτός μου, στην ουσία δεν επηρεάζεται από όλο αυτό το γεγονό. Παραμένω απαθής, νυφάλιος. Τι είναι, μια κακή κατάσταση. Όταν όμως έχω συμπόνια, τι νιώθω. Μου διανοίγεται ο εαυτός μου τώρα ως κάποιος που επηρεάζεται ως προς το είναι του, ως προς την ευτυχία του, ως προς την ευεξία του, την εφορία του, την ψυχική, από αυτό το κακό που συμβαίνει εκεί. Η συμπόνια διανοίγει κάτι. Τι διανοίγει, τι αποκαλεί. Τον εαυτό μου ως επηρεαζόμενο, θυγόμενο, προσβαλόμενο, ως προς την επιτέλεση της ύπαρξής του, από αυτό το γεγονός. Τι σημαίνει αυτό. Όταν συμπονώ, νιώθω την ανάγκη ότι κάτι πρέπει να κάνω. Υποχρεώνομαι, κατά κάποιο τρόπο, να ενεργήσω και ανώλευα. Αυτό το συνέστημα μου λέει δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να το ανεχθείς αυτό. Αποκαλύπτεται το είναι μου, ο εαυτός μου, ως θυγόμενος, πληττόμενος από αυτή την κατάσταση που μπορεί κάποιος αντικειμενικά να διαπιστώσει. Το βασικό είναι όμως ότι η συμπόνια αποκαλύπτει κάτι που μόνο μέσα της συμπόνιας μπορεί να αποκαλυφθεί. Ότι αυτός με επηρεάζεται από αυτό το πράγμα. Ότι είναι ανοιχτός σε κάποιες δυνατότητες που διανοίγεται μέσα από αυτό το συνέστημα της συμπόνιας. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν το αντέχω, πρέπει να κάνω. Εμφανίζεται εδώ ένα πρέπει να κάνω κάτι. Δεν ξέρω τι, δεν έχει σημασία τώρα. Μας έχει ότι το αισθάνομαι. Αυτό σημαίνει ότι θίγεται το είναι. Αισθάνομαι ότι κάτι πρέπει να κάνω. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στο φόβο. Όταν φοβάμαι, αυτομάτως, λέει ο Χάιντεγκερ, αισθάνομαι ότι ο εαυτός μου επηρεάζεται ως προς την πραγμάτωση του είναι του, των επιλογών της ύπαρξής του που πρέπει να κάνει, από το γεγονός ότι υπάρχει ένα απειλητικό κακό. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική ομάδα που είναι απειλητική για την κατάσταση. Αρχίζω να φοβάμαι, σημαίνει ότι βλέπω ότι ο εαυτός μου και ο τρόπος που συγκροτείται η ταυτότητά επηρεάζεται από την ύπαρξη αυτής της πιθανής απειλής, η οποία για άλλους μπορεί να είναι μια απλή αντικειμενική διαπίστωση που δεν επηρεάζει όμως το θυμικό τους. Και ούτε ενδιαφέρονται, ας πούμε, αυτό, να το αφήσουν να επηρεάσουν την ύπαρξή του, την πραγματοποίηση του είναι, την επιλογή των δυνατοτήτων του να δράσουν, τις πράξεις που θα κάνουν. Αν φοβάμαι, σημαίνει αυτομάτως ότι είμαι υποχρεωμένος κάτι να κάνω. Μπαίνω σε μια διαδικασία υποχρέωσης.
Άρα αυτό που διανοίγεται σε αυτά τα πάθη, σε αυτά τα συναισθήματα, δεν είναι απλά μια κατάσταση και πραγμάτων η οποία είναι καλή ή κακή. Αυτό που κάνουμε και με όρους αντικειμενική διαπίστωση. Αλλά αυτό που διανοίγεται είναι ότι ενίοτε αυτή η καλή ή κακή κατάσταση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που βλέπω εγώ τον εαυτό μου και τη σχέση μου με αυτόν. Διανοίγεται μέσα από το φόβο, τη συμπόνια, τη φιλία, τη χαρά και όλα αυτά, το φθόνο, διανοίγεται κάτι, αποκαλύπτεται κάτι για τον ίδιο με τον εαυτό. Εδώ αποκαλύπτω ότι κάτι πρέπει να κάνω. Ότι είμαι εδώ, έχω ένα είναι, μια ύπαρξη, την οποία πρέπει να αναλάβω, να την πραγματώσω κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω ακόμα πώς, αλλά εδώ πέρα έρχομαι αντιμέτωπος με μια απλή πραγματικότητα. Αυτό επηρεάζει το είναι. Κάτι πρέπει να κάνω. Μιλήσαμε τώρα για μία σειρά συναισθημάτων, προσέξτε, τα οποία έχουν αυτό το αποβλεπτικό χαρακτήρα, έχουν αναφορά σε μία κατάσταση πραγμάτων. Είναι ψυχικές καταστάσεις, λέει ο Βίτκενστάιν, άλλος μεγάλος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, που έχουν κατεύθυνση προς ένα αντικείμενο, αλλά πέρα από αυτά τα συναισθήματα και τα πάθη που έχουν κατεύθυνση προς ένα αντικείμενο, υπάρχουν και κάποιες άλλες ψυχικές καταστάσεις που μοιάζουν να μην έχουν καμία κατεύθυνση. Να μην κατευθύνονται, να μην αποβλέπουν σε ένα αντικείμενο. Και πολλοί οπαδοί του Βίτκενστάιν, έτσι ακαδημαϊκοί κυρίως ερμηνευτές του, θεώρησαν ότι αυτά τα συναισθήματα, τα πάθη, τα παράξενα που δεν έχουν αναφορά σε κάποια κατάσταση πραγμάτων, είναι κάτι σαν απλά αισθήματα ανορθολογικά χωρίς ιδιαίτερη αξία που τα λένε θυμικές διαθέσεις. Παραδείγματος χάρη, κατάθλιψη, ανία, δυσθυμία. Εκεί δεν έχεις κάποια αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Τι γίνεται μαζί μας. Εδώ ο Χάιντεγκερ λέει ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτές οι θυμικές διαθέσεις για να καταλάβουμε τι σημαίνει συνάντηση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ότι έρχομαι σε αναμέτρηση με τον εαυτό μου στην καθαρή γυμνότητά του, λέω. Έρχομαι σε συνάντηση με το γεγονός ότι είμαι και πρέπει με κάποιο τρόπο να είμαι. Ότι υπάρχω και πρέπει να υπάρχω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Καταλαβαίνω εδώ σε αυτές τις θυμικές διαθέσεις αυτή την φοβερή γεγονικότητα. Ότι είμαι και πρέπει να είμαι. Και η μεγάλη συμβολή του Χάιντεγκερ πιστεύω ότι έδειξε ότι αυτές οι διαθέσεις τις θυμικές έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία για το πώς διανοίγεται στον άνθρωπο η ύπαρξή του και το είναι του. Το είναι του στην καθαρότητά του. Θα προτιμούσα να κάνουμε 5 λεπτά εδώ διάλειμμα γιατί αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο σύνθετο. Οπότε να το συζητήσουμε παραπέμπτοντας, ας πούμε, μεγαλύτερη...